Σε πνεύμα καλής διάθεσης πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του διοικητή της 6ης ΥΠΕ κ. Καρβέλη με εμένα και τον Γενικό Γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου Αργολίδας, τον κ. Δωροβίνη. Η συνάντηση περιλάμβανε μια ατζέντα για όλα τα θέματα και προβλήματα που αφορούν τις υγειονομικές δομές της περιοχής μας, ξεκινώντας από τα κέντρα υγείας και καταλήγοντας στα νοσοκομεία. Ο κ. Καρβέλης μας ενημέρωσε για τις 10 οργανικές θέσεις που προκηρύχθηκαν στις 11 Φεβρουαρίου, τις οποίες ήδη τις γνωρίζετε. Είναι 3 οργανικές θέσεις για την νοσηλευτική μονάδα Άργους και 7 για την νοσηλευτική μονάδα Ναυπλίου. Αναλυτικά είναι για το Άργος ένας παθολόγος, ένας μαιευτήρας γυναικολόγος και ένας ιατρός ΤΕΠ, παθολόγος ή καρδιολόγος ή χειρουργός, και οι 7 θέσεις για την νοσηλευτική μονάδα Ναυπλίου, που είναι 2 παθολόγοι, ένας καρδιολόγος, ένας ορθοπαιδικός, ένας πνευμονολόγος, ένας χειρουργός και ένας χειρουργός ΤΕΠ. Όπως καταλαβαίνετε, ο στόχος του Ιατρικού Συλλόγου διαχρονικά, αλλά ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, την περίοδο της πανδημίας, είναι να επανδρωθούν οι νοσηλευτικές μας μονάδες για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην δύσκολη αυτή μάχη με την πανδημία. Τώρα όμως θέλω να μου πείτε, επειδή δημιουργεί κάποια ερωτήματα εμπλοκά στον κόσμο και έχει μπερδευτεί λίγο, τι γίνεται τελικά με την νοσηλευτική μονάδα και του Ναυπλίου και Άργους και αν υπάρχουν και άλλοι γιατροί που αναμένεται να προσληφθούν στο Άργος. Γιατί το 7-3 κάπως δημιουργεί κάποιες αναζητήσεις, αν βλέπετε, στο μυαλό των πολιτών. Θα σας αναφέρω αναλυτικά και θα εξηγήσουμε και στον κόσμο που παρακολουθεί, για να μην ανησυχεί. Ο Ιατρικός Σύλλογος ως θεματοφύλακας της υγείας δεν θα άφηνε σε καμία περίπτωση να υπάρξει ανισότητα, ειδικά αυτή την περίοδο. Συγκεκριμένα, έχουμε υποδιορισμό, μιλάω για την νοσηλευτική μονάδα τώρα Ναυπλίου. Ξεκινάω από την νοσηλευτική μονάδα Ναυπλίου. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία κρίσεων για έναν μικροβιολόγο, έναν ακτινολόγο, έναν πνευμονολόγο, ένας μαιευτήρας γυναικολόγος, ένας παθολόγος ογκολόγος και ένας γαστεντερολόγος. Αυτή η διαδικασία είναι σχεδόν στο ΦΕΚ, που ολοκληρώνεται όπως γνωρίζετε. Με το που θα βγει το ΦΕΚ θα μπορούν οι συνάδελφοι να αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Πάμε τώρα στην νοσηλευτική μονάδα Άργους. Έχουμε υποδιορισμό έναν παθολογανατόμο, έναν βιοπαθολόγο, έναν καρδιολόγο και έναν παθολόγο. Είναι σε εξέλιξη κρίσης ενός συναδέλφου βιοπαθολόγου, ενός χειρουργού, ενός νευρολόγου και ενός νεφρολόγου. Σε αυτό το σημείο θέλω να επισημάνω ότι στην χθεσινή συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Καρβέλη, κατά τη διάρκεια της συνάντησης μίλησε με το Υπουργείο και εξασφάλισε στο επόμενο διάστημα την έγκριση και επικουρικών ιατρών που είχαν δηλωθεί από τη διοικήτρια την κυρία Σαρίδη ως προς το θέμα αυτό. Εννοείται ότι πρέπει να ενισχυθούν και εμείς είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Ο Ιατρικός Σύλλογος γνωρίζετε ότι όλο αυτό το διάστημα διακριτικά παρακολουθεί, έχει επικοινωνία τακτική τόσο με το Υπουργείο όσο και με την 6η ΥΠΕ, και είναι εδώ για να απαντά σε ερωτήσεις και να διευκρινίζει θέματα που προκύπτουν. Θα θέλαμε να μας πείτε και το πρόγραμμά του γενικότερα, γιατί σας ενημέρωσε, φαντάζομαι, ότι συναντήθηκε με τους διοικητές των νοσοκομείων για να ακούσει τα προβλήματα και ενδεχομένως να βρεθούν κάποιες λύσεις. Η περιοδεία του στην περιοχή μας περιέλαμβανε επίσκεψη τόσο στην νοσηλευτική μονάδα Άργους, όσο και στην νοσηλευτική μονάδα Ναυπλίου, όσο όμως και στο κέντρο υγείας Άργους. Όπως γνωρίζετε, ο εμβολιασμός για τα κέντρα υγείας της 6ης ΥΠΕ ξεκινά στις 15 Φεβρουαρίου. Από εκεί και πέρα μας ενημέρωσε ότι ζητήθηκε από τη διοίκηση να επιταχυνθούν οι διαδικασίες σε ένα μεγάλο θέμα για την Αργολίδα, που εδώ εμείς είμαστε πάλι παρόντες και είναι ένα πάγιο αίτημά μας για το θέμα της παιδιατρικής κλινικής. Έτσι λοιπόν μας ενημέρωσε ότι ζήτησε από τη διοίκηση να επιταχυνθούν διαδικασίες που αφορούν τόσο τις χωροταξικές διαδικασίες όσο και τις διαδικασίες στελέχωσης αυτής της κλινικής. Μιλάμε για την παιδιατρική του Άργους
την παιδιατρική κλινική, η οποία είναι στο στάδιο της ανάπτυξης και προετοιμασίας για να λειτουργήσει στο επόμενο διάστημα. Φαντάζομαι ότι η επίσκεψή του είχε και στόχο να δει πώς πάνε και οι εμβολιασμοί γενικότερα στην περιοχή μας και θα θέλαμε να μας πείτε από την ενημέρωση που έχετε πώς πάνε γενικότερα. Σαν νομός Αργολίδας έχουμε ένα πολύ καλό ποσοστό. Όπως γνωρίζετε έχουμε 3 γραμμές μέχρι αυτή τη στιγμή. Από Δευτέρα θα ανοίξουν και τα κέντρα υγείας όπως είπαμε. Έχουμε 1 γραμμή για την νοσηλευτική μονάδα Ναυπλίου και 2 γραμμές για την νοσηλευτική μονάδα Άργους. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω και την διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας γιατί εξυπηρετεί συνέχεια ανθρώπους υγειονομικούς, τόσο ιδιώτες όσο και οι γιατρούς οι οποίοι καθυστέρησαν να εμβολιαστούν. Σε συνεννόηση που έχουμε έρθει μαζί με τη διοίκηση έρχονται και εμβολιάζονται άνθρωποι οι οποίοι το προηγούμενο διάστημα δεν είχαν εμβολιαστεί. Μαζί με τα υπόλοιπα λοιπόν βάσει σχεδιασμού και προγράμματος όπως μας ενημέρωσε ο κύριος Καρβέλης ανοίγει και το εμβολιαστικό κέντρο της Ερμιονίδας. Ήδη έχω μιλήσει 2 φορές για το θέμα αυτό με τον Διευθυντή και Επιστημονικά Υπεύθυνο του Κέντρου Υγείας Κρανιδίου, τον κύριο Μουστάκα. Έχει φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον, ένα εμβολιαστικό κέντρο το οποίο θα εξυπηρετήσει τους κατοίκους της περιοχής της Ερμιονίδας. Κοιτάξτε, γνωριζόμαστε καιρό, δεν θέλω να είμαι μάντης κακών νέων. Τα κρούσματα αυτά τα οποία διαβάσατε και διαβάσαμε όλοι μας κατά κύριο λόγο αποτελούν ιχνηλατήσεις ήδη θετικών κρουσμάτων. Μάλιστα, 2 κρούσματα τα οποία νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στην νοσηλευτική μονάδα Ναυπλίου δεν είναι από την περιοχή μας. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δυστυχώς, το ξαναείπαμε, το ξαναλέμε, ο Φεβρουάριος και ο Μάρτιος είναι μια περίοδος πολύ δύσκολη. Ο κόσμος σίγουρα έχει κουραστεί ακούγοντας ότι πρέπει να ακολουθήσει συνέχεια τα πρωτόκολλα και τα μέτρα. Όμως είναι μονόδρομος, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Θεωρώ ότι μετά το Μάρτιο-Απρίλιο θα έχουμε μια αλλαγή στο κλίμα της πανδημίας. Εύχομαι να πω καλύτερα. Μέχρι τότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Εάν αυξηθούν τα κρούσματα, βέβαια και η περιοχή μας δεν θα μείνει εκτός σχεδιασμού καραντίνας από τη Γενική Προστασία, Πολιτικής Προστασίας, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Μάσκα, απόσταση, υγιεινή χεριών. Τηρούμε τα μέτρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Τα πράγματα βλέπετε ότι έχουν αρχίσει και ξεφεύγουν πάλι. Η Αττική έχει πρόβλημα, η Αχαΐα έχει πρόβλημα, τώρα μπαίνουν και άλλες πόλεις σε αυτό το θέμα και στο κάδρο της καραντίνας. Δεν θέλω την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να είμαστε και η περιοχή μας σε καραντίνα. Κύριε Κατσαρά, μία ακόμα ερώτηση που μου ήρθε στο μυαλό τώρα μόλις, γιατί γνωρίζω ότι θέλει πάρα πολύ και ο Ιατρικός Σύλλογος στο ένα νοσοκομείο στην Αργολίδα. Ο κύριος Καρβέλης τοποθετήθηκε καθόλου στο θέμα αυτό που το προωθεί η περιφέρεια? Κοιτάξτε, πράγματι είναι πάγιο αίτημα του Ιατρικού Συλλόγου Αργολίδας ένα ενιαίο, ένα μεγάλο νοσοκομείο το οποίο θα μπορεί να έχει όλες τις ειδικότητες οι οποίες χρειάζονται οι συμπολίτες μας. Είναι μία περίοδος δύσκολη και δεν αφήνει περιθώρια για να μπούμε σε μία συζήτηση τώρα. Συζητήσαμε το θέμα αυτό με τον κύριο Καρβέλη, αλλά δεν το αναλύσαμε όπως πρέπει να το αναλύσουμε. Βέβαια, ανανεώσαμε τη συνάντησή μας στο επόμενο χρονικό διάστημα, πάλι με θέματα που θα αφορούν την Αργολίδα και ευελπιστώ, εάν και εφόσον βγούμε από αυτή την πανδημία, να πάμε σε μία συζήτηση και με τον Περιφερειάρχη να δούμε το σχέδιο και τι τελικά μπορεί να κάνει όσον αφορά την δημιουργία ενός ενιαίου μεγάλου νοσοκομείου για τους πολίτες και για τους τουρίστες περαστικούς της Αργολίδας. Ο κύριος Καρβέλης μας ενημέρωσε ότι ζήτησε από την κυρία Σαρίδη να ιεραρχήσει τις ανάγκες των οργανικών θέσεων, τις άμεσες ανάγκες των οργανικών θέσεων που έχει και να τις στείλει ώστε να βγουν το επόμενο διάστημα. Μιλάμε για 9 καινούργιες οργανικές θέσεις, ουσιαστικά είναι αυτές που υπολείπονται στον οργανισμό
της νοσηλευτικής μονάδας Άργους. Η κυρία Σαρίδη με ενημέρωσε ότι οι ιεραρχόντες στις ειδικότητες είναι πρώτα ένας παιδίατρος επιμελητής Β, δύο ουρολόγοι, ορθοπαιδικοί, αναισθησιολόγος, ακτινολόγος, χειρουργός, καρδιολόγος, ακτινολόγος, χειρουργός. Κατά σειρά, έτσι όπως σας τα ανέφερα, οι ιεραρχόντες πάνω απ' όλα βάσει αναγκών της νοσηλευτικής μονάδας Άργους. Εάν αυτοί όλοι προσληφθούν που προαναφέραμε με το καλό, θα είμαστε με έναν οργανισμό ο οποίος θα έχει αναπτύξει πλήρως τις θέσεις του. Και θα είναι και στη νοσηλευτική μονάδα Ναυπλίου και στη νοσηλευτική μονάδα Άργους προσωπικό μάχημο να μπορεί να είναι και να συνεχίσει πρώτη γραμμή για την υγεία των συμπολιτών μας στην Αργολίδα.